Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο τον κύριο Γεωργάκο, τον πρόεδρο του νοσοκομείου Πρέβεζας. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μίχο, κύριε Τσάντη, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινώντας, να ξεκινήσω με τα του νοσοκομείου, καθώς από χθες υπάρχουν δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα και στο Πρέβεζα, είναι και στην τοπική φωνή, όπου στην ουσία αναφέρεται για ενιαία λειτουργία καρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου Πρέβεζας και Λευκάδας, ενιαία λειτουργία παθολογικού τομέα. Όπως διαβάζουμε, αυτό είναι από πρακτικό της συνεδρίασης την 5η του Αυγούστου. Όπου το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αφού έλαβε υπόψη, αναφέρει την εισήγηση του διοικητή, λέει ότι γίνεται δεκτό το αίτημα για ενιαία λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής Πρέβεζας και Λευκάδας. Και λένε όλοι, καταλήγουν και τα δημοσιεύματα, ότι πρόκειται πάμε για συστέγαση στη Λευκάδα, θα φύγει από εδώ το νοσοκομείο, θα πάει στη Λευκάδα και ούτω καθεξής. Τώρα δεν ξέρω, είναι αυθαίρετα συμπεράσματα αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που βάζετε και ταυτόχρονα δεν μπορώ να δώσω και μια απάντηση σε μαζεμένα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το ότι γίνεται ένα νοσοκομείο στη Λευκάδα, σίγουρα γίνεται και φαντάζομαι ότι θα στελεχωθεί, έτσι. Το ότι θέλουμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο της Πρέβεζας στελεχωμένο, πρέπει να γίνουν και εδώ οι διορισμοί που τόσο πολύ ακούμε τώρα τελευταία. Και από την προηγούμενη κυβέρνηση που έλεγε ότι θα διορίσει γιατρούς νοσηλευτές, και από την, και τώρα όπου και ο κύριος Κουρουμπλής είχε αναφέρει ότι θα διορίσει και δέσμες θέσεις για το 2016 σε όλα τα νοσοκομεία κάποιες θέσεις γιατρών και νοσηλευτών. Άρα το ότι πρέπει να υπάρχουν και τα δύο νοσοκομεία και στη Λευκάδα και στην Πρέβεζα, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν και πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα. Έτσι, σε καμία περίπτωση κανείς, μα κανείς, εδώ δώσαμε αγώνα για να βγάλουμε την άποψη ότι το νοσοκομείο κλείνει. Και θυμάστε κινητοποιήσεις, θυμάστε την πρώτη χρονιά που ανέλαβα ποιοι υπουργοί περάσανε, δεσμεύσεις, και φτάσαμε βέβαια και στο τέλος του 2014, όπου θα γινόταν και το νέο νοσοκομείο, θα έμπαινε σε μία σειρά για να γίνει και το νέο νοσοκομείο Πρέβεζας. Άρα δεν υφίσταται να κλείσει κανένα νοσοκομείο, έτσι. Οποιαδήποτε κυβέρνηση, εάν πει και γίνει αυτό, θα έχει αντιμέτωπο όλο τον νομό Πρέβεζας, δεν το συζητώ, έτσι. Άρα πάμε στη λογική, το τι κάνουμε τώρα. Το τι κάνουμε τώρα είναι το πώς διαχειριζόμαστε τους ασθενείς της ευρύτερης περιοχής και της Πρέβεζας και από τη Λευκάδα και από την Τολοακαρνανία, έτσι. Όλοι τους βλέπουμε ως πρώτες βοήθειες, ως να μείνουν εδώ, να μην πηγαίνουν στα μεγάλα νοσοκομεία, να μην φεύγουν προς την Άρτα και στα Γιάννενα, έτσι, και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο να τους βοηθήσουμε. Η βοήθεια και το δημοσίευμα αυτό δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία του νοσοκομείου, έχει να κάνει με τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Δηλαδή, στην Λευκάδα ήταν ένας μόνο γιατρός, όπου έκανε κάποια τακτικά ιατρία. Εδώ στην Πρέβεζα είχαμε 4 γιατρούς. Εδώ όμως στην Πρέβεζα έχουμε μια μονάδα στεφανιάς νόσου που δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Μιλάμε για το καρδιολογικό. Για το καρδιολογικό. Όπου οι 5 πλέον γιατροί που μπορούσαν να κάνουν εφημερίες και να κάνουν και τακτικά ιατρία και εδώ στην Πρέβεζα που γίνονται, αλλά και στη Λευκάδα, θα βοηθούσε όλους, μα όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής. Άρα μιλάμε για κάτι μη μόνιμο, έτσι, μέχρι εσώτου στελεχωθούν τα δύο νοσοκομεία με γιατρούς και με προσωπικό. Τώρα, τι έγινε όμως από τις 5 Αυγούστου και μετά, όπου ήταν και η απόφαση? Ενώ ξεκίνησαμε και πήγαμε και στην Πάτρα, συζητήσαμε με τον υπεάρχη την πρόταση αυτή, μας προέκυψε διορισμός του γιατρού από τη Λευκάδα, ο οποίος διορίστηκε στην Αθήνα, με αποτέλεσμα στη Λευκάδα αυτή τη στιγμή να μην έχει να μην υπάρχει γιατρός σε οργανική θέση. Ο μόνος γιατρός που είναι στη Λευκάδα είναι μετακινημένος από το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Όπου δίνουμε τώρα μία μάχη σε εισαγωγικά, ή να επιστρέψει πίσω ή να βρεθεί μία άλλη λύση από άλλο νοσοκομείο ή από παιδί της Άρτας, της Πρέβεζας ή οπουδήποτε αλλού, ώστε εμείς αυτό που θέλουμε στο νοσοκομείο είναι το ελάχιστο 4 γιατρούς. Το αν από την ΥΠΕ ο διοικητής πει ότι επιστρέφει από τη Λευκάδα
η γιατρός στην οργανική θέση της Μπρέβεζας ή φέρει κάποιον άλλον γιατρό με μόνιμη και πρωινή απασχόληση, όχι μόνο για εφημερίες, έτσι, δεν θεωρούμε ότι δίνεται μία λύση προσωρινή, έτσι. Άρα δεν υπάρχει λειτουργία κοινή μέσα εισαγωγικά ότι θα πάμε, θα μετακινηθούμε εμείς από εδώ από το νοσοκομείο να πάμε στη Λευκάδα ή από τη Λευκάδα να έρθει στην Πρέβεζα. Είναι μία μία κατάσταση την οποία την ζούμε λόγω της μη πρόσληψης ιατρικού προσωπικού. Και λόγω κοντινής απόστασης, δηλαδή, επειδή είμαστε πιο κοντά στη, και είμαστε αυτοί που έχουμε τους καρδιολόγους, είμαστε πιο κοντά, αναγκάζεται ο καρδιολόγος από εδώ. Βέβαια και βέβαια και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ένα νοσοκομείο σαν την Πρέβεζα, όταν δέχεται 6.000 άτομα ασθενείς το μήνα, έτσι, δεν μπορούμε να πάμε σε ένα, να κλείσει αυτό εδώ και να πάμε σε ένα νοσοκομείο όπου και η απόσταση και η γεωγραφική του θέση είναι τέτοια που δεν θα εξυπηρετεί τον κόσμο της Πρέβεζας. Άρα το κέντρο είναι η Πρέβεζα. Από εκεί και πέρα οι κλινικές πρέπει να δουλεύουν στην Πρέβεζα, λόγω της Λευκάδα έτυχε να φύγουν γιατροί περισσότεροι από ό,τι εδώ. Mm-hmm. Οι αποχωρήσεις ήταν πολύ περισσότερες. Άρα στελεχώνουμε εδώ με όσο το δυνατόν περισσότερους γιατρούς στην Πρέβεζα για να βοηθήσουμε και τους ασθενείς από τη Λευκάδα. Μάλιστα. Οπότε μας περιγράφετε περίπου την κατάσταση. Δώστε μας λίγο έτσι ένα πλαίσιο για το πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο. Πώς πήγατε τώρα το καλοκαίρι που ήταν, φαντάζομαι, αυξημένες και οι ανάγκες. Σε τι κατάσταση είναι τέλος πάντων το νοσοκομείο? Πράγματι η κατάσταση σε όλα τα περιφερειακά νοσοκομεία όλη αυτή τη χρονική περίοδο μέσα στο 2015 δεν ήταν η καλύτερη. Και το λέω αυτό γιατί όχι μόνο από την στελέχωση του ιατρικού προσωπικού αλλά και από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Η χρηματοδότηση ήταν περιορισμένη λόγω των συνθήκων της, φαντάζομαι, της διαπραγμάτευσης και της μη χρηματοδότησης της κυβέρνησης. Να σας πω έτσι ενδεικτικά για να καταλάβετε ένα, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά του 2014 με το 2015, μέχρι την περίοδο αυτή το νοσοκομείο είχε πάρει περίπου 2.300.000 και φέτος μέχρι τώρα έχουμε πάρει 898.000, 900.000 ευρώ, που σημαίνει ότι έχουμε, ειδικά για τους προμηθευτές, τους μικρούς, αυτούς που ήταν εδώ τους ντόπιους, αυτούς που ήταν όχι τις μεγάλες εταιρείες, μία προσπάθεια να τους πείσουμε να χρωστάμε χρήματα και να μας φέρουν υλικά. Με πίστοση. Με πίστοση. Ήρθε και το κλείσιμο των τραπεζών, όπου δημιούργησε ένα σοβαρό, μα σοβαρό πρόβλημα στις εταιρείες οι οποίες φέραν προμήθειες στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σημαντικό αμέσως μετά τις εκλογές να επανέλθει η ηρεμία και να επανέλθει η χρηματοδότηση με οποιονδήποτε τρόπο, είτε με την επόμενη κυβέρνηση, να το δουν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα της υγείας, διότι μέχρι το τέλος του χρόνου, αν συνεχίσουμε έτσι, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Δηλαδή μπορεί να βρεθούμε και το Δεκέμβριο να αναζητούμε προμηθευτές για να μας φέρουν πράγματα στο νοσοκομείο, έτσι. Κάνοντας μια σύγκριση με τους... ήταν βέβαια ταραχώδης η περίοδος από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συγκριτικά με τη διακυβέρνηση, με την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, πότε ήταν τα νοσοκομεία ένα θέμα πρώτης γραμμής, δηλαδή. Τα νοσοκομεία πάντοτε είναι πρώτης γραμμής. Το θέμα ότι μέσα στο 2014 αυτό που βιώναμε ως διοικητές σε όλα τα περιφερειακά και τρέχαμε ήταν δεν υπήρχε πρόβλημα με τη χρηματοδότηση. Και είναι ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο, γιατί τα χρήματα για την υγεία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν. Από εκεί και πέρα αυτό που κάναμε και τρέχαμε ήταν να γίνουν όσο τη δυνατόν περισσότεροι διορισμοί. Διορισμοί βέβαια δεν έγιναν το 2014, το 2015 πάλι φεύγει το 2015. Και προσπαθούμε με το προσωπικό που έχουμε εδώ να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τη δουλειά. Με υπέρβαση βέβαια του προσωπικού, γιατί να μην γελιόμαστε, έτσι, οι νοσηλευτές, οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι γιατροί δίνουν μεγάλη μάχη στο νοσοκομείο για να μπορέσει να κρατηθεί σε ένα επίπεδο όπου θα βοηθάει και τον ασθενή και όλους μας. Μάλιστα.
Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με τις, με τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Υπήρχε και υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα, η νομοθετική εκκρεμότητα με, για την αλλαγή των διοικητών. Σε τι, πώς πράγματι, είναι η διαδικασία? Εμείς όπως είχα πει και παλιότερα σε κάποια συνέντευξη που μάλλον εδώ είχαμε μιλήσει, είναι ότι οι διοικητές έχουμε υπογράψει μια σύμβαση τριετίας. Έτσι, πρέπει για να μπορέσει ο Υπουργός σύμφωνα με τη σύμβασή μας είναι να μας παρετήσει για συγκεκριμένο λόγο. Συγκεκριμένος λόγος δεν υπήρχε. Έγινε μια νομοθετική ρύθμιση όπου ο Υπουργός θα μπορούσε να μας αντικαταστήσει, όμως το μνημόνιο τον πρόλαβε και έγινε και έχει πάρει πίσω την απόφαση αυτή. Άρα εμείς έχουμε ορίζοντα τριετία. Μέσα στο Δεκέμβριο θα υποβάλουμε πάλι στην έκτη ΥΠΕ όπως και πέρυσι τα πεπραγμένα του νοσοκομείου και τι έχουμε κάνει και τι προγραμματίζουμε, και από εκεί και πέρα προχωρούμε μέχρι το τέλος του χρόνου το Δεκέμβριο. Τώρα έτσι όπως μας το είπατε θα υποβάλλετε στην ΥΠΕ τι έχετε κάνει και τι προγραμματίζετε, και το θέμα είναι τώρα είναι οι εκλογές που δεν σας αφήνουν να προγραμματίσετε πολλά πράγματα. Ωστόσο ποιο είναι έτσι το πλάνο αυτό που έχετε ζει στο μυαλό σας? Το πλάνο, η προτεραιότητα είναι ότι πρέπει να πιέζουμε για τους διορισμούς. Έτσι. Δεύτερον, πρέπει όσο το δυνατόν να προγραμματίσουμε και ήδη έχουμε προγραμματίσει μελέτες τις οποίες θα τις εντάξουμε στο ΕΣΠΑ για την συντήρηση του ήδη υπάρχουν κτηρίου καθώς και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε μέχρι το καινούριο ΕΣΠΑ του 14-20 να μπορέσει και η Πρέβεζα να πάρει κάποια μα κάποια ευρώ ως επιχορήγηση, γιατί πραγματικά το προηγούμενο ΕΣΠΑ δεν μας έδωσε ούτε μία δραχμή. Έτσι. Άρα υπάρχει ένας προγραμματισμός να ήδη υπάρχουν μελέτες για να προχωρήσουμε κτηριακά και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Βέβαια την ανέγερση του νέου νοσοκομείου δεν την αφήνουμε, οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είναι και μετά, και θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια παράκληση σε εσάς που περνάνε από εδώ οι υποψήφοι βουλευτές, πάντοτε να τους κάνετε την ερώτηση τι γίνεται με το νοσοκομείο και εάν είναι σε θέση να στηρίξουν όλοι την ανέργηση του νέου νοσοκομείου ή στη χειρότερη περίπτωση οι μελέτες που ήδη υπάρχουν στο νοσοκομείο μας για την επέκταση αυτού που έχουμε και την επισκευή, να μας δώσει να έχουμε και ένα νοσοκομείο που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες υγιεινής και συνθήκες όπου οι ασθενείς θα νιώθουν ότι δεν είναι ένα παλιό κτίριο αλλά ένα ξενοδοχείο σε εισαγωγικά. Λοιπόν, άρα θα πρέπει... Απέχουμε πολύ από απέχουμε, αυτό, απέχουμε πάρα πολύ, και επειδή έχουν δει πολλά νοσοκομεία τα μάτια μου και εδώ της Ηπείρου, πραγματικά ζηλεύω σε εισαγωγικά ότι έχουν επιχορηγηθεί τα άλλα νοσοκομεία ενώ το δικό μας νοσοκομείο έχει μείνει τελευταίο. Τι φταίει γι' αυτό? Φταίει το γεγονός ότι οι βουλευτές δεν έχουν ασχοληθεί αρκετά? Δεν μπορώ να πω αν είναι κομματικό το κτίριο. Διακομματικά μιλάω. Πολλά. Δηλαδή, όταν εγώ, να σας δώσω να καταλάβετε το εξής, όταν πήγα εγώ την πρώτη φορά στο Υπουργείο, πραγματικά όλοι εκεί, είτε υπάλληλοι, είτε προϊστάμενοι κτλ., μου είπαν πού είναι αυτή η Πρέβεζα. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δηλαδή, πραγματικά θέλει και από την διοίκηση να υλοποιεί αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, αυτά που λένε όλοι όσοι είναι μέσα στο νοσοκομείο, γιατί είναι συνεργάτες του διοικητή. Εάν ο διοικητής δεν τα κυνηγήσει και δεν προχωρήσει και δεν βρίσκει και μία ανταπόκριση, βέβαια και την ανταπόκριση την βρίσκει στην Αθήνα, αρκεί να τρέχεις και αρκεί να προσπαθείς να υλοποιήσεις όλα αυτά που θέλουν οι εργαζόμενοι. Αυτό έγινε πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι το 2014 πραγματικά ήταν 2 και 3 φορές το μήνα στην Αθήνα, στο Υπουργείο, μια προσπάθεια 2 ετών που πραγματικά ένα φάρμακο μας έπαιρνε το μισό προϋπολογισμό του νοσοκομείου, το υλοποίησα, όπου έφυγαν 500.000 από ένα φάρμακο. Αυτό ήταν μια βοήθεια. Αυτό έδωσε και πήραμε
εξοπλισμό στο νοσοκομείο, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βάψαμε το κτίριο, κάναμε μια δηλαδή χρήματα τα οποία μπορούμε να κερδίζουμε είναι προς όφελος της όλης λειτουργίας του νοσοκομείου. Θέλει πραγματικά η διοίκηση να τρέχει και να υλοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν έγιναν αυτά. Δεν έγιναν αυτά στα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, δεν, το βλέπουμε και το βλέπει ο κάθε πολίτης. Δεν χρειάζεται να το λέει ο διοικητής. Όταν επισκεφτεί το νοσοκομείο και το βλέπει, βλέπει και κρίνει. Έτσι, βλέπει την προσπάθεια των γιατρών. Έχω πολλά συγχαρητήρια από τους γιατρούς που εξυπηρετούν τον κόσμο. Βέβαια, υπάρχουν και οι αγανακτισμένοι, αλλά ευτυχώς στους 6.000 που περνάνε από το μήνα από το νοσοκομείο, πολύ λίγοι είναι αυτοί που εκφράζουν κάποιο παράπονο. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε να αφήσουμε στην άκρη το θέμα του νοσοκομείου, να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Και για το χρόνο που μας μένει, επειδή είστε άνθρωπος ενεργός έτσι, πολιτικά, με ενεργή συμμετοχή, να κάνουμε ένα σχολιασμό στα πολιτικά τεκτενόμενα, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Προεκλογικά, εντάξει, όλοι έχουμε μια κομματική ταυτότητα. Βέβαια, η δική μου σταματάει με την είσοδο στο νοσοκομείο και η θέση μου είναι τέτοια που δεν μου επιτρέπει και πολύ να κάνω πολιτικές αναλύσεις όσον αφορά τη θέση του διοικητή και τη θέση του νοσοκομείου. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια κρίσιμη περίοδος, δηλαδή ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει σίγουρα στις εκλογές, να μην το δει ως τα ίδια θα κάνουν και οι άλλοι το ίδιο. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε να δώσουμε την ψήφο μας και να βγάλουμε μία κυβέρνηση, αν θα είναι μία, αν θα είναι συνεργασία, πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί αυτό που αποκομίσαμε αυτή την περίοδο, ειδικά εμείς ως διοικητές, ως διαχείριση, ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση, ήταν πολύ ρευστή η κατάσταση και τώρα θέλει μία κυβέρνηση είτε συνεργασίας, είτε με ένα ή δύο ή τρία κόμματα να τα βρουν κάτω και να δώσουν μια σταθερότητα στην πορεία της χώρας. Αυτή τη σταθερότητα και εγώ δεν το κρύβω άλλωστε, έτσι, γι' αυτό και αυτή την περίοδο λίγο πριν τις εκλογές, λίγο πριν την προηγούμενη εβδομάδα είχα δώσει και εγώ το βιογραφικό μου, το λέω πρώτα σε εσάς, έτσι, ώστε να, αν με χρειαστεί το κόμμα και η Νέα Δημοκρατία, να κατέβω και εγώ ως υποψήφιος λόγω της αποχώρησης του κυρίου Πεπόνη. Επιλέξανε από την ΟΝΕ τον πρόεδρο τον κύριο Χρήστου. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους τους υποψήφιους και ειδικότερα στις Νέας Δημοκρατίας που ανήκω εκεί στο χώρο. Πραγματικά και ο κύριος Γιαννάκης και η κυρία Κατσικοβόρδου και ο κύριος Χρήστου και ο κύριος Γιολδάσης έχουν μεγάλο αγώνα να κάνουν. Θέλουμε τη σταθερότητα, θέλουμε μετά τις εκλογές να έχουμε κυβέρνηση για να μπορούμε να διεκδικήσουμε και για την υγεία και για την παιδεία ό,τι καλύτερο και ό,τι καλύτερο για το νομό μας. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε που ήρθατε σήμερα εδώ μαζί μας. Ελπίζουμε το νοσοκομείο να έχει καλή κατάληξη. Εμείς θέλουμε το νοσοκομείο να το δούμε και δεν θέλουμε να γίνονται βήματα κάβουρα, δηλαδή ένα μπρος, δύο πίσω, έτσι, όσον αφορά στην ανέγερση του καινούριου. Έτσι είναι ακριβώς, γιατί η υγεία θέλει πολλούς συμμάχους και οι σύμμαχοι στην Πρέβεζα είναι όσοι είναι σε διευθυντικές θέσεις, είτε είναι δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε υποψήφοι βουλευτές. Και μακάρι και να περάσουν όλοι από το νοσοκομείο, να τους ενημερώσω, να τους θέσω τα θέματα της υγείας. Ήδη έχουν ξεκινήσει και από το ΚΚΕ που χθες είχαν έρθει στο νοσοκομείο, τους ενημέρωσα. Πιστεύω και οι υπόλοιποι υποψήφοι, γιατί πρέπει να γνωρίζουν. Είναι βασικό το να η υγεία και η παιδεία του νομού μας να είναι το α και το ω του όλων μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα.